Παρατείνεται λοιπόν η θητεία του διοικητή του Παγνή Γιώργου Χαλκιαδάκη, καθώς και του αναπληρωτή διοικητή Στυλιανού Κτενιαδάκη, παρά τη θύελλα αντιδράσεων. Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Αρχικά, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέτετε. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλή χρονιά σε εσάς και σε όλους σας ακροατές. Καλή χρονιά. Λοιπόν, κύριε Πατριανάκο, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την εξέλιξη αυτή, με δεδομένο ότι έχει προκληθεί πανελλήνιος άλλος και η θέση και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου είναι ξεκάθαρη εξ αρχής για το συγκεκριμένο θέμα. Και να τονίσω ότι ήταν μια ομόφωνη θέση του ΔΟΣΟΥ. Ήμασταν και τα 13 μέλη όλων των πολιτικών αποχρώσεων, γιατί εδώ πέρα αυτό που αφορά είναι ένα θέμα ιατρικής αξιοπρέπειας. Κανείς δεν έχει πει όχι σε έλεγχο, κανείς δεν έχει πει όχι σε νομότυπες διαδικασίες. Εμείς είμαστε αυτοί που στηρίξαμε το ΕΣΥ μέσα στην πανδημία, αλλά εμείς είμαστε και αυτοί που απαιτούμε να μας φέρονται καλά και με σεβασμό όλες οι διοικήσεις. Εδώ πέρα υπήρξε ένα φαινόμενο ιατρικής απαξίωσης και μείωση της ιατρικής αξιοπρέπειας, γι' αυτό και είμαστε όλοι μαζί κάθετα και ενάντια σε τέτοιου είδους πρακτικές. Παρεμπιπτόντως να πω ότι το έκτακτο ΔΟΣΟΥ το οποίο κάναμε ήταν 3 Ιανουαρίου και είδα ότι η υπογραφή είναι στις 4 Ιανουαρίου και με χαρά μου άκουσα ότι ο Υπουργός Υγείας είπε ότι θα επανεξετάσει όλα τις πτυχές αυτού του ζητήματος. Θα ήθελα πραγματικά να το κάνει και πραγματικά να δει εις βάθος το τι ακριβώς συνέβη. Δεν μπορούσε να φύγει ο ιατρός εργασίας, ήταν τα COVID αναρτημένα στην πλατφόρμα, δεν μπορούσε να σταλεί για έλεγχο σύμφωνα με την ομολογία την οποία ισχύει για COVID. Δεν ζητάμε κάτι διαφορετικό. Είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε υποτεργάτες της υγείας, είμαστε αυτοί που βάζουμε τα στήθη μας για την υγεία του κριτικού λαού και όλων των ασθενών. Είμαστε όμως αυτοί που απαιτούμε σεβασμό. Απαιτούμε σεβασμό και απαιτούμε ότι κανείς δεν μπορεί να μας στείλει την ιατρική μας αξιοπρέπεια. Άρα, εσείς κύριε Πατριανάκο, το γνωρίζατε ως Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου ότι αυτή θα είναι εν καιρό η έκβαση των πραγμάτων, με δεδομένη εννοώ την ηλυμένη απόφαση από τις 4 του μήνα. Όχι, σήμερα το είδα. Σήμερα είδα το ΦΕΚ, το οποίο έχει ημερομηνία δημοσίευσης 12 πρώτου και ότι έχει υπογραφεί από τις 4 πρώτου. Σήμερα το είδα στο ΦΕΚ αυτό. Δεν είχε διαρρεύσει, για παράδειγμα, σας το ρωτώ, γιατί είχατε και επαφή όλο αυτό το διάστημα και με τον Πανελλήνιο Σύλλογο. Υπό αυτή την έννοια θέτω το ερώτημα. Όχι, δεν γνωρίζαμε. Όχι, πραγματικά δεν γνωρίζαμε. Άρα θεωρείτε ενδεχομένως ότι κατά κάποιο τρόπο εδώ ενδεχομένως και να επιβραβεύονται τα έργα, η δουλειά του κυρίου Χαλκιαδάκη, οι καταγγελίες των αναισθησιολόγων αξιολογήθηκαν ως κάτι όχι τόσο σοβαρό, είναι κάτι άλλο, είναι αυτό που μόλις προείπατε ότι θα επανεξεταστεί το θέμα σε συνολική βάση? Αυτό είναι αυτό που ελπίζω, να επανεξεταστεί το θέμα, γιατί πραγματικά για να λειτουργήσει καλά ένα νοσοκομείο πρέπει να είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι. Για να λειτουργήσει καλά ένας γιατρός πρέπει, αν μη τι άλλο, να διαθέτει την απαραίτητη ψυχολογία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αισθάνεται ότι λειτουργεί σε ένα νοσοκομείο που τον απαξιώνουν. Όλο αυτό το διάστημα, το είπα και χθες, δεν άκουσα ένα συγγνώμη, έκανα σφάλμα. Mm-hmm. Δεν άκουσα από το Υπουργείο Υγείας ένα «ελάτε να δούμε τι συνέβη». Ελάτε να το διορθώσουμε. Ελάτε να γίνει μια εκτόνωση. Mm-hmm. Είναι βήματα τα οποία περιμένουμε. Δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ξαναστηρίξουμε το σύστημα υγείας. Αλλά απαιτούμε σεβασμό, απαιτούμε αξιοπρέπεια, απαιτούμε να ακούγονται τα ορθά τα οποία διατυπώνουμε. Πάντως, οι παρατάσεις σε ό,τι αφορά τις θητείες των διοικητών αφορά στο σύνολο των διοικήσεων της χώρας, των νοσοκομείων της χώρας, όχι μόνο στο Παγνή. Ήταν μια συνολική απόφαση, από ό,τι κατάλαβα, ανανέωσης όλων των διοικήσεων των νοσοκομείων. Πάντως, εγώ να πω για την ιστορία, επειδή ο κύριος Χαλκιαδάκης τοποθετήθηκε σήμερα μέσα από τοπικό ραδιόφωνο, ο ίδιος επανέλαβε ότι το αναισθησιολογικό τμήμα ευθύνεται για την αναβολή χειρουργείων και στο παρελθόν, κάτι για το οποίο έχει κάνει ΕΔΕ, και σχολίασε επίσης ότι εκείνοι που τον κατηγορούν ότι το έχει κάνει τσιφλίκι του, δεν θέλουν απλώς να ελέγχονται. Το αναφέρω απλά για την ιστορία, γιατί είναι η άλλη άποψη, δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε επί του θέματος. Ξέρετε ποια είναι η γνώμη μου? Ο έλεγχος είναι τιμή για τον ελεγχόμενο. Αλλά να γίνεται με κάποιες διαδικασίες οι οποίες στηρούνται. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να γίνει οποιοδήποτε έλεγχος. Ο έλεγχος αποδεικνύει ότι είσαι καθαρός. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
Αλλά παρεπιπτόντως ο διοικητής δήλωσε για κάτι άλλο, ότι είναι ο καλύτερος διοικητής στις τελευταίες δεκαετίες και ο δικαιότερος. Ελπίζω ότι αυτή η δήλωση να μην έρχεται στα πλαίσια ότι υπάρχει μια προσωπική διαμάχη και ότι κέρδισε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά όμως το μείζον... Γιατί το θέμα δεν είναι, το θέμα δεν είναι προσωπικό, το θέμα είναι θεσμικό. Το θέμα είναι να ακολουθηθούν οι διαδικασίες και να γίνει σεβασμός της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας. Ως προς τις προθέσεις τώρα των αναισθησιολόγων, κύριε Πατριανάκο, έχετε κάποιο είδους ενημέρωση, έχετε μιλήσει μαζί τους, γιατί εδώ ανοίγει άλλη πόρτα, πολύ μεγάλη, τίθεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, εάν και εφόσον παραιτηθούν, αντιλαμβανόμαστε όλοι το τεράστιο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί και όχι μόνο για το Παγνί, έτσι. Προτίθενται, έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να παραιτηθούν. Μα εγώ νομίζω ότι δεν είναι θέμα. Δεν μπορεί να εξαναγκάζεται ένας ιατρός να παραιτείται για να απαιτήσει αυτά που δικαιούται. Αυτά θα πρέπει να λυθούν προπαραίτησης. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα άκρα. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μαζί να βρεθούμε, να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη και βέβαια να δικαιωθούμε οι ιατροί για αυτήν την καταπάτηση την οποία έγινε στην προσωπικότητά και στην αξιοπρέπειά μας. Το επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω. Θεωρείτε... Γιατί το θέμα μας δεν είναι... το θέμα μας είναι θεσμικό. Δεν μπορείς να απαξιώνεις ένα γιατρό. Είσαι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, είσαι υπεύθυνος για τον εργασιακό χώρο και πρέπει να είναι ο καλύτερος εργασιακός χώρος με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και με την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Θεωρείτε ότι αυτή η εύρυθμη λειτουργία μπορεί να εξασφαλιστεί σε μια τόσο ψυχροπολεμική ατμόσφαιρα? Εδώ πέρα... Θα έλεγα ότι τα πράγματα έχουν οδηγηθεί στα άκρα, αλλά αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Πάντα μπορεί να βρεθεί μια λύση. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ να είστε καλά.